για να μας ενημερώσει. Ηλία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σήμερα δυστυχώς είναι μία ακόμα θλιβερή μέρα για τη Λέσβο, για την Ελλάδα, για ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα το πρωί εντοπίστηκαν 8 νεκροί συνάνθρωποι μας. Οι 4 από αυτούς είναι παιδιά. Βρέθηκαν στην περιοχή του Σταλοφορείου, συγκεκριμένα στο σημείο που ονομάζεται Καλό Λιμάνι. Mm-hmm. Λίγο πιο πέρα, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, έχει εντοπιστεί άλλη μία σωρός, ενώ στην παραλία της Πέτρας και στην περιοχή Αυλάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι άλλοι 3 νεκροί. Ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί αυτές οι πληροφορίες. Δεν έχουμε κάποιο στοιχείο για την ταυτότητά τους. Το τραγικό, Ντένια, το τραγικό είναι ότι η συγκεκριμένη παραλία, ναι, η παραλία όπου βρέθηκαν οι 8 σωροί, είναι γεμάτη από τσάντες, από πράγματα των ανθρώπων αυτών, από αποσκευές τους δηλαδή, καθώς επίσης είναι γεμάτη από τμήματα του ξύλινου σκάφους. Το οποίο κυριολεκτικά έχει γίνει θρύψαλα εάν κανείς δει αυτά τα ευρήματα, εάν δει τα κομμάτια που έχουν φτάσει στην ακτή, τα ξύλινα κομμάτια, ναι, θα καταλάβει το τι ακριβώς έγινε. Το σκάφος δεν βούλιαξε, το σκάφος διαλύθηκε και στη συνέχεια τα ρεύματα παρέσυναν τα κομμάτια του στο σημείο αυτό το οποίο ξεβράστηκαν και οι 8 σωροί. Οι εκτιμήσεις τόσο υπηρεσιακών παραγόντων όσο και των ψαράδων στην περιοχή αναφέρουν ότι επειδή ο καιρός έχει αλλάξει, επειδή πλέον είναι τώρα βορειοδυτικός, ναι, τις επόμενες ώρες δεν είναι καθόλου απίθανο να έχουμε και άλλα πτώματα σε διάφορα σημεία της ακτής. Μπορεί ήδη να έχουν βγει, δεν έχει ξεκινήσει κάποια χερσαία επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Άρα είναι ακόμα νωρίς να πούμε για τον οποιοδήποτε ή να κάνουμε οποιοδήποτε πρόβλεψη, πρόγνωση, μέχρι να χτενιστούν οι ακτές για τυχόν άλλους σωρούς. Είναι τραγικό και φυσικά τα πτώματα αυτά είναι προφανές ότι προέρχονται από το ναυάγιο. Ναι, νομίζω δεν υπάρχουν λόγια. Νομίζω ότι οι λέξεις χάνουν και τη σημασία τους. Η λέξη, η δράμα, τραγωδία, νομίζω ότι χάνει τη σημασία του. Μπροστά στη σημασία τους μπροστά σε αυτές τις εικόνες που βλέπουμε το τελευταίο 24ωρο, Ηλία. Και βέβαια πρέπει να τονίσουμε και να το λέμε διαρκώς ότι η Ελλάδα διδάσκει ανθρωπιά και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και καταβάλουν αυτές τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και προσπαθούν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους καθώς ο Γολγοθάς τους δεν σταματά εκεί. Ντένια, σήμερα στις 6 στην πλατεία Τσαπφούς θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με μήνυμα «Φτάνει πια». Νομίζω ότι είναι χρέος όχι μόνο της Λέσβου, ολόκληρης mm-hmm. της χώρας, ολόκληρης mm-hmm. της Ευρώπης να ενώσει τη φωνή της για αυτό το μήνυμα. Είναι γεγονός. Αρκεί να φτάσει το μήνυμα, Ηλία. Το σημαντικό είναι να φτάσει εκεί που λαμβάνονται οι πολιτικές αποφάσεις, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων της Ευρώπης. Λοιπόν, μπορούμε να δούμε το βίντεο με το χθεσινό τραγικό ναυάγιο. Μπορούμε να ακούσουμε, να δούμε το βίντεο με το τραγικό χθεσινό ναυάγιο και θα επανέλθουμε. Το μικρό κορίτσι παγωμένο δέχεται τις πρώτες βοήθειες και στεγνά ρούχα. Έχει μόλις απομακρυνθεί από τα παγωμένα νερά του Αιγαίου. Άνθρωποι μεταφέρονται στα χέρια σε κατάσταση έκτακτου κινδύνου. Γιατρός! Η αγωνία των συγγενών κορυφώνεται περιμένοντας τους γιατρούς να επαναφέρουν στη ζωή τους δικούς τους ανθρώπους. Αυτό το αγοράκι είναι ανέστητο. Ο γιατρός προσπαθεί να το επαναφέρει στη ζωή με μαλάξη στην καρδιά. Δεν δείχνει να αντιδρά, όμως τελικά φαίνεται ότι ακούει το σφιγμό του. Η μικρή Μαράμ είναι ένα από τα παιδιά που ευτυχώς σώθηκαν από το τραγικό ναυάγιο που συνέβη ανοιχτά της Εφταλούς. Στο εκκλησάκι ένας πρώτος χώρος για λίγη ζεστασιά, για εκείνους που είναι καλύτερα. Το εκκλησάκι του Άι Νικόλα
στο λιμάνι του Μολύβου. Αυτή τη στιγμή φιλοξενεί δεκάδες από τις προσφυγοπούλες που μόλις μεταφέρθηκαν από τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Εφταλούς. Ανάποδα, ανάποδα! Από τα ναυάγια των τελευταίων ωρών, 11 παιδιά ανασύρθηκαν νεκρά. 18 παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και οι αγνοούμενοι είναι περισσότεροι από 30. Ήταν όταν το φέρουν το πεθαμένο. Όχι μόνο τούτο, αλλά πάρα πολύ. Αλλά το σώσουμε. Δόξα τω Θεώ, το σώσουμε. Νίγει του κόσμου στα μορέλια. 67 χρόνια επιτυχλέγω. Ντροπή τους. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουμε. Βεβαίως. Τα μεγάλα κράτη, εφόσον εμείς είμαστε μια πιθανή, να αναλάβει τα μεγάλα κράτη να βοηθήσει την κατάσταση. Όχι να πνίγεται ο κόσμος. Θέμα μας είναι ο κόσμος. Σκάφη του λιμενικού, ψαράδες, εθελοντές, γιατροί, απλοί πολίτες, όλοι βοηθούν. Στη Λέσβο χτυπά κόκκινο συναγερμός. Βόρεια του νησιού έγιναν άμεσα 242 διασώσεις. 7 σωροί έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ αγνοούνται ακόμη 34 άνθρωποι. Στο ναυάγιο του Μολύβου δεν υπάρχουν αγνοούμενοι. Νεκρό ανασύρθηκε ένα 6χρονο αγόρι. 71 άνθρωποι διασώθηκαν και ένα κοριτσάκι 3 χρόνων νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η σωρός ενός 5χρονου αγοριού που ανασύρθηκε το απόγευμα δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί. Είδαμε και δύο παιδάκια πεθαμένα μέσα τα βρούμητα, άρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Πού να πάρουμε τη ζωντανή ή τα αυτά εκεί πέρα. Η ξύλινη βάρκα μετέφερε κατά δήλωση των διασωθέντων περίπου 300 πρόσφυγες και μετανάστες. Ο κάθε ένας από αυτούς πλήρωσε έως και 1.500 ευρώ, με τη συμφωνία να επιβιβαστούν 50 άτομα στη βάρκα. Μόλις διαπίστωσαν την πραγματικότητα, αντέδρασαν. Και στις διαμαρτυρίες, οι Τούρκοι δουλέμποροι απάντησαν με πυροβολισμούς. Μας απέλησε με όπλο, είχε ένα όπλο και έριξε περίπου 4-3 σφαίρες για να μας τρομάξει. Φοβηθήκαμε όλοι μας και στο μετά από περίπου 1000 μέτρα που ήμασταν μέσα στα νερά, ξαφνικά το καράβι βούλιαξε. Οι λιμενικές αρχές καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες κάθε ημέρα στην έρευνα και στη διάσωση προσφύγων και μεταναστών όλων των περιστατικών και είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Όμως το πρόβλημα και η λύση του δεν είναι ελληνικό αλλά ευρωπαϊκό, επισήμανε για ακόμα μια φορά ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας. Έχει κάνει 75.000 με 80.000 διασώσεις ψυχών. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Το παιχνίδι παίζεται, αυτή όλη η τραγωδία μπορεί να σταματήσει μονάχα με έλεγχο στις ακτές της Τουρκίας και με αυτή την έννοια είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων στα παγωμένα νερά του Ανατολικού Αιγαίου συνεχίζονται. Για το μεγάλο θέμα του προσφυγικού.